Τώρα πάμε αμέσως στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε μια εφηδιαστική διαμαρτυρία των εργαζομένων στον επισιτισμό. Με πανό έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι η ελευθερία Ισπηρά και εκεί βλέπουμε μεγάλη κινητοποίηση και της αστυνομίας. Είναι και η ομάδα Δέλτα εκεί. Κατάφεραν να φτάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου, να σηκώσουν, να ανοίξουν το πανό. Ελευθερία Ισπηρά και εκεί να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πριν από 5 λεπτά λοιπόν, πριν από τις 9, ομάδα ατόμων με επικεφαλής τον πρόεδρο εργαζομένων επισιτισμού, τον κύριο Χότζογλου, έφτασαν εδώ απέναντι από το Μέγαρο Μαξίμου, επί της οδού Ηρώδου Αττικού, σηκώνοντας ένα πανό το οποίο έγραφε «Πεινάμε». Μόλις η παρουσία τους έγινε αντιληπτή από τις αστυνομικές δυνάμεις, προσπάθησαν να τους απομακρύνουν. Ο κύριος Χότζογλου, μάλιστα, επειδή τον πλησίασαν πολύ κοντά οι αστυνομικοί, τους φώναξε να φύγουν από δίπλα τους και να κρατήσουν τις απαραίτητες αποστάσεις. Όλοι φορούσαν μάσκες, ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, επειδή ήταν μια συγκέντρωση για την οποία δεν ήταν ενήμερη η αστυνομία, προσπάθησαν οι αστυνομικοί να τους απομακρύνουν. Τώρα έχουν κατέβει προς τα κάτω την Ηρώδου Αττικού. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κάποια προσαγωγή, ωστόσο, βλέπουμε την πενταμελή ομάδα να κατεβαίνει προς τα κάτω, εμείς... πάντα υπό την επίβλεψη της ελληνικής αστυνομίας. Βλέπουμε τα πλάνα, ενώ έχουν ανοίξει οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό το πανό στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι η στιγμή που τους προσεγγίζουν οι αστυνομικοί και τους ζητούν και να το κλείσουν και να αποχωρήσουν από το σημείο, φυσικά. Είναι αυτά τα πλάνα τα οποία μας μεταδίδεται. Μέσα σε δευτερόλεπτα οι αστυνομικοί, μόλις τους αντιλήφθηκαν, έφτασαν, τους προσέγγισαν, τους είπαν να αποχωρήσουν. Εκείνοι δεν αποχωρούσαν. Πλησίασαν τον κύριο Χότζογλου. Υπήρξε μια ολιγόλεπτη διαπραγμάτευση. Μπορούμε να καλέσουμε τον κύριο Χότζογλου στη γραμμή να τον έχουμε, γιατί εσείς είστε εστημένοι σε ένα σημείο στην Ηρώδου του Αττικού, Ελευθερία. Αν μπορεί να γυρίσει η κάμερα να δούμε αν έχουν αποχωρήσει και υπάρχει κινητοποίηση, παραμένει κινητοποίηση της αστυνομίας. Ναι, μπορεί να κάνει κίνηση ο Δημήτρης ο Ζήσιμος. Ναι, ναι. Να δούμε πού βρίσκονται αυτοί. Ναι, δεν έχει αποχωρήσει η αστυνομία, βρίσκεται εδώ ή. Εντάξει, μιλάμε για μία από τις καλύτερα φυλασσόμενες από το σημείο. Ναι, ναι. Οδούς της πρωτεύουσας, η Ηρώδου του Αττικού, Προεδρικό Μέγαρο, Μέγαρο Μαξίμου. Ούτως ή άλλως ήταν δεδομένο ότι άμεση θα είναι η κινητοποίηση των, ναι, θα τον των αστυνομικών. Τώρα, τον κύριο Χότζογλου, από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει για αυτή την κινητοποίηση, να μας πει και ποια ήταν η διαπραγμάτευση με τους αστυνομικούς. Πρόλαβαν οι εργαζόμενοι να ανοίξουν το πανό τους στο πεζοδρόμιο. Και να στείλουν το μήνυμά τους. Βεβαίως, απέναντι πεινάμε, από το λέει μεγάλο η Ελευθερία, Μαξίμου. Ότι έλεγε το πανό αυτό. Οι άνθρωποι. Πεινάμε και φυσικά. Επειδή είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά την περίοδο της πανδημίας και δεν φαίνεται να υπάρχει και φως άμεσα για αυτούς τους ανθρώπους, ναι, ναι. Και είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι σε αυτό τον κλάδο. Βέβαια. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θέλησα να κινητοποιήθηκε και η φρουρά της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Ναι. Σύμφωνα. Καλά. Εντάξει, τώρα οι άνθρωποι αυτοί δεν αποτελούν απειλή. Έχει δώσει ο κύριος. Οι άνθρωποι αυτοί δεν αποτελούν απειλή. Έχουμε τον κύριο Χότζογλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα λεπτό, Ελευθερία μου, συζητούμε συγγνώμη. Κύριε Χότζογλου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Τι έγινε εκεί τώρα? Πήγαμε θεσμικά ο πρόεδρος, ο γραμματέας της Ομοσπονδίας και ο συνάδελφος γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Αθήνας να κάνουμε μια συμβολική διαμαρτυρία έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ανοίγοντας ένα πανό που γράφει τη λέξη «Πεινάμε», τίποτα άλλο ακριβώς. Κοινοποιήθηκαν αμέσως οι αστυνομικές δυνάμεις και αυτή τη στιγμή θέλω να μας δώσω κάποιο στον αστυνομικό τμήμα. Κάντε μας μια χάρη, βγάλτε το hands free αν μιλάτε από αυτό, κύριε Χότζογλου, για να σας ακούμε καθαρά. Παρακαλούμε πολύ. Συμβολική διαμαρτυρία. Ωραία. Ναι. Σας ακούμε καλύτερα. Καλύτερα είναι έτσι, ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Τι σας είπανε λοιπόν? Ότι απαγορεύεται να σταθούμε απέναντι από το πεζοδρόμιο του Μεγάλου Μαξίμου, να μαζέψουμε το πανό και προς αυτή τη στιγμή μας πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα για εξαρτήριο στοιχείο. Α, σας πηγαίνουν αυτό στο αστυνομικό. Εννοείται ότι σας έχουν προσαγαγεί. Μάλιστα. Ένα απλό πανό με τρία άτομα, κύριε Παυλόπουλο. Τους είπατε. Εμείς βλέπουμε τις εικόνες, κύριε Χότζογλου, γιατί η συνάδελφός μας η Ελευθερία Σπυράκη είναι εκεί με το συνεργείο του Όπεν, με τον Γιάννη το Ζήσιμο, τον εικονολήπτη, και έχει καταγράψει τις εικόνες αυτές τη στιγμή που ανοίξατε και που σας ζητήθηκε να μαζέψετε το πανό απέναντι από το Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Βλέπουμε ότι δεν είστε πολλά άτομα. Ναι. Πράγματι, είναι πολύ περισσότερες οι αστυνομικές δυνάμεις. Λογικό. Γιατί είναι μια ευαίσθητη περιοχή, η οποία φυλάσσεται πάρα πολύ. Κύριε Χότζογλου. Σεβόμαστε τα υγειονομικά πρωτόκολλα και το lockdown.
Ναι. Πήγαμε τρεις θεσμικοί να ανοίξουμε αυτό το πανό. Ναι. Τίποτα άλλο, τίποτα παραπάνω. Καλά, τίποτα λιγότερο. Εδώ μιλάμε πάντως για εκλεγμένους εκπροσώπους εργαζομένων. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται όλη αυτή η συνέχεια τώρα. Τι εννοούν, σας πάνε για εξερχρίβωση στοιχείων, τι σας είπατε? Εμείς έχουμε τις άδειες μετακίνησης πάνω μας. Ναι. Είπαμε να τις επιδείξουμε. Δεν θέλαν οι κύριοι της αστυνομίας και αυτή τη στιγμή είμαστε καθοδόν προς το αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα. Ναι. Τι να πω τώρα, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα. Είναι η προβλεπόμενη διαδικασία. Δεν αυτή... ξέρω τι προβλεπόμενο είναι. Όπως να σου πω. Όχι, δεν απαντώ σε σένα. Κίνδυνο τη δημόσια υγεία κανενός. Ναι. Έτσι, τηρούσαμε τις αποστάσεις. Ναι. Το πανό ήταν διαμορφωμένο έτσι, ώστε να έχουμε τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση. Εμείς που τρεις το κρατάγαμε. Ναι. Φαίνεται ότι για να κάνει μια διαμαρτυρία ή κάτι άλλο στην Ερώδα Αττικού, το δικαίωμα μόνο κυρία Βλουσάκη. Εξηγήσατε, κύριε Χότζογλου, στον επικεφαλής της αστυνομίας... Δεν σας ακούω καλά, γιατί... Αν εξηγήσατε στον επικεφαλής αστυνομίας ποιοι είστε... Φυσικά, είπαμε ότι θα κάτσουμε 10 λεπτά με το πανό ανοιχτό και θα το χωρίσουμε. Ναι. Δεν το δεχτήκανε. Απέναντι από το μεγάλο μαξί. Δεν προσπαθήσατε καν να πάτε απέναντι στην είσοδο του πρωθυπουργού Μουγάλου. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Τρία άτομα θα πάμε να κάνουμε να στηρίξω του μεγάλου Μαξίμου, κύριε Παύλο Πουταγάλιμον. Ναι, καλά, όχι, για όνομα Θεού τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, μια ελληνική διαμαρτυρία είναι από εκλεγμένους εκπροσώπους. Με πολύ συγκεκριμένο συμβολισμό. Τώρα η εξακρίβωση στοιχείων δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται. Είναι περιττή προφανώς. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία δεν υπήρξε κανένα αψιμαχία, παιδί μου. Είναι καλό να εξαντλείται η αυστηρότητα των αρχών. Θέλω να πω ότι δεν έκαναν κάτι τόσο φοβερό οι άνθρωποι αυτοί. Και είναι και εκλεγμένοι οι άνθρωποι, έχουν ταυτότητα, έχουν πολύ συγκεκριμένη θέση. Για να καταλάβω τι θα έπρεπε να κάνουμε, να έχουμε εξαγγείλει μια κινητοποίηση και να πάμε 1.500 εν μέσω πανδημίας. Μάλιστα. Κράτησαμε μια υπεύθυνη στάση και πάμε να πάμε εμείς οι τρεις οι θεσμικοί. Τίποτα άλλο. Αντί να κάνετε δηλαδή μια πορεία διαμαρτυρίας πολλά άτομα στον επιστημισμό, επιλέξατε συμβολικά οι τρεις εκπρόσωποι να πάτε εκεί. Να στείλετε το μήνυμά σας. Ναι. Ας το δούμε αυτό. Δεν είναι κανονικό τώρα να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Πρέπει το μήνυμα των ανθρώπων αυτών να εισακουστεί. Οι άνθρωποι αυτοί από την αγωνία τους διαμαρτύρονται. Ναι. Για τη ζωή τους, για την επιβίωσή τους. Και είναι και αυτό που λέει ο κύριος Κοτζόγλου. Δεν είναι τίποτα παραξίες ή κουκουλοφόροι. Να πάνε τρία άτομα που να κάνουν μια διαμαρτυρία. Ναι. Δεν έχουμε να κάνουμε με κουκουλοφόρους. Χιλιάδων ανθρώπων. Ναι, δεν έχουμε να κάνουμε με κουκουλοφόρους, με μολότοφ, με σακίδια περίεργα κτλ. Είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι εργαζομένων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι περιττή. Προφανώς είναι περιττή και η προβολική η συνέχεια αυτή τη στιγμή. Κύριε Παυλόπουλε, θα πρέπει να σας κλείσω γιατί μπαίνουμε στο αστυνομικό τμήμα.